στιγμή ή τουλάχιστον υπολογίζει ότι έχει, υπάρχει στην Κρήτη. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Σουρβίνο, ακούσαμε νωρίτερα και τον επίκουρο καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Μαγιορκή, να λέει ότι στην Αθήνα είναι στο 80-90%, ίσως σε αυτό το ποσοστό να έχει φτάσει και στην Κρήτη. Θα κρατήσω και τη δική σας δήλωση την περασμένη εβδομάδα στα κοινωνικά δίκτυα, ότι είναι θέμα χρόνου η καθολική επικράτηση και στην Κρήτη. Σε τι επίπεδο είναι στην Κρήτη, με βάση τα δείγματα που λαμβάνετε εσείς? Τους στελέχους όμικρων στην Κρήτη και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμέρισματα, θα σας μιλήσω και για εκείνα. Το εντυπωσιακό ήταν ότι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου πηγαίναμε σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, περίπου 1%, και ξαφνικά υπήρχε μια ραγδαία επιδείνωση. Το 1% έγινε 2,5%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, σε μια συχνότητα περίπου 83%. Άρα είναι αυτό ακριβώς που μας είπε και ο κύριος Μαγιορκίνης, ότι είναι ουσιαστικά στο 80-90%, άρα πολύ υψηλά επίπεδα. Παράλληλα και στα υπόλοιπα, κοιτάξτε, το ΕΟΔΗ έχει φτιάξει ένα δίκτυο 6 εργαστηρίων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα με προελέγχους και ειδικά πρωτόκολλα real-time PCR να μπορούν να ανιχνεύουν με πολύ μεγάλη βεβαιότητα την ύπαρξη κρουσμάτων της όμικρον. Αυτά τα 6 εργαστήρια δίνουν αποτελέσματα καθημερινά, ενημερώνουν για το ποσοστό των δειγμάτων με στέλεχος όμικρον, και όλα τα διαμερίσματα δίνουν περίπου παρόμοια ποσοστά, και η Αττική έχει φτάσει στο 82% και η Κρήτη έχει φτάσει στο 83%, όπως σας είπα, και η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα, είναι πάνω από 78-79%. Άρα αυτό που κρατάμε είναι ότι τις επόμενες ημέρες νομίζω θα είναι καθολική επικράτηση. Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Σουρβίνο, όμως θέλω το σχόλιο του κυρίου Γκίκα. Ναι, κύριε καθηγητά. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα πεδίο στο οποίο έχουμε την ουρά της Δέλτα και την έναρξη της Όμικρον. Η οποία Όμικρον έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που είπε ο αγαπητός συνάδελφος ο Γκίκας. Και βεβαίως οι επιπτώσεις τις οποίες έχει στο σύστημα το νοσηλευτικό, της εβδόμης είπε, όπως είπε και η διοικήτρια, είναι προς το παρόν ελάχιστες, και αυτό μας χαροποιεί βέβαια, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε υπερφόρτωση του συστήματος. Με άλλα λόγια, μέχρι στιγμής ζούμε μια καινούρια έξαρση του κορονοϊού. Εγώ θα έλεγα ένα κύμα ιδιαίτερο με τα δικά του χαρακτηριστικά, το οποίο ακόμα δεν μας έχει χτυπήσει την πόρτα με την έννοια της υψηλής νοσηρότητας και της θνητότητας. Περιμένουμε και θα δούμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιορκίνη, ένα ερώτημα που έρχεται από τους τηλεθεατές και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι τι γίνεται με τα εμβόλια. Δηλαδή, ακούσαμε σήμερα την κυρία Θεοδωρίδου να λέει ότι η τρίτη δόση ουσιαστικά είναι κλειδί στον έλεγχο της όμικρον. Αποτρέπει στο 90% την νοσηλεία, αλλά μπορεί να αποτρέψει σε ένα ποσοστό πολύ χαμηλότερο και την μεταδοτικότητα. Σας έχω ακούσει πολλές φορές και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που σας παρακολουθώ να προτρέπετε τον κόσμο για τον εμβολιασμό. Ένα ερώτημα που έρχεται από τους τηλεθεατές είναι: αυτοί που έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις και εμβολιάστηκαν σχετικά πρόσφατα, είναι το ίδιο καλυμμένοι με κάποιον που έχει κάνει την τρίτη δόση? Όχι, θεωρητικά όχι. Δεν είναι το ίδιο καλυμμένοι, αλλά σίγουρα έχουν ένα καλό ποσοστό κάλυψης. Γενικά, όταν λέτε πρόσφατα, φαντάζομαι τους τελευταίους δύο μήνες. Τους τελευταίους δύο μήνες, εσείς και νωρίτερα. Ναι. Εκεί γύρω στον 1-2 μήνες είναι το μέγιστο περίπου που περιμένουμε από κάποιον που έχει εμβολιαστεί πρόσφατα. Σίγουρα τους καλύπτει καλύτερα από κάποιον που έχει εμβολιαστεί πριν από 6 μήνες. Αλλά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο σε καμία περίπτωση. Η διαφορά την υπολογίζουμε τώρα όσον αφορά την νοσηρότητα και τη θνητότητα, δεν αναμένουμε μεγάλες διαφορές. Ακόμα δεν έχουμε αρκετά στοιχεία γι' αυτό, για τη θνητότητα, δηλαδή εάν επηρεάζεται η θνητότητα σημαντικά με την τρίτη δόση ή με τις δύο δόσεις. Και για την νοσηρότητα δεν νομίζω ότι θα είναι μεγαλύτερη διαφορά από 5-10%. Όσον αφορά όμως την πιθανότητα κάποιος να κολλήσει, αυτό που λέμε την αποστηρωτική ανοσία, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Μπορεί να είναι και 20-30% η διαφορά, ανάλογα βέβαια και με το εμβόλιο που έχει κάνει.
Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάρουμε, να το πω έτσι, να δεχτούμε ότι η αποστηριωτική ανοσία είναι κάτι το οποίο δεν είναι και long live, δεν θα έχει μεγάλη μακροζωία με κανένα από τα εμβόλια που έχουμε. Αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο θα είναι η νοσηρό, να αποφύγουμε τη βαριά νόσο και το θάνατο. Αυτοί που έχουν κάνει δύο δόσεις με AstraZeneca και όλη αυτή την παραφιλολογία που παρακολουθήσαμε και στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή κάνουν τρίτη δόση με Pfizer, είναι το ίδιο καλυμμένοι με κάποιον που έχει κάνει το ίδιο εμβόλιο από την πρώτη έως την τρίτη δόση, κυρία καθηγητά? Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της νοσηρότητας και της νητότητας έχουν ένα πολύ καλό προφίλ. Ο συνδυασμός, να το πω έτσι, εμβολίου αδενοϊού με mRNA, κάποιες μελέτες έδειξαν ότι επάγει καλύτερη κυταρική ανοσία. Από τα στοιχεία που βλέπουμε από την Αγγλία είναι που είχε έτσι μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού με εμβόλια αδενοϊού, με AstraZeneca, έχει πάει αρκετά καλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τώρα το ενισχυτικό ότι είναι σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτούς που έχουν κάνει τρεις δόσεις mRNA. Κύριε Σουρβίνο, έρχομαι σε εσάς γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Μαγιορκίνης και το επιβεβαιώσατε και εσείς ότι πλέον είναι σχεδόν καθολική επικράτηση και στην Κρήτη όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ακούσαμε τον κύριο Μαγιορκίνη να λέει ότι η Αθήνα, η Αττική, δείχνει τον δρόμο για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Με βάση τις δικές σας δειγματοληψίες, τους ελέγχους που κάνετε καθημερινά, αυτή η εκθετική αύξηση της όμικρον σε επίπεδο χώρας, αλλά για την Κρήτη που μπορείτε να μιλήσετε εσείς και κυρίως για τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, μέχρι πού το βλέπετε να φτάνει? Δηλαδή ο κύριος Μαγιορκίνης είπε ότι μετά τις 15 με 20 Ιανουαρίου θα δούμε μία πτώση των κρουσμάτων όπως συνέβη και στην Νότια Αφρική αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία. Τρεις μέρες, συνεχίζοντας την ημερήσια καταγραφή και ποσόστοση των δειγμάτων που ανήκουν στο στέλεχος όμικρον, βλέπουμε μια σταθεροποίηση σε αυτό το ποσοστό που ανέφερα προηγουμένως, περίπου στο 82-83%. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν τις επόμενες ημέρες να δούμε αν πραγματικά αυτό είναι το ταβάνι, το ανώτατο όριο που θα φτάσει η όμικρον στην Κρήτη. Παρένθεση να πω ότι πλέον το εργαστήριο δέχεται δείγματα και από τους άλλους δύο νομούς για να έχουμε πληρέστερη εικόνα όλης της υγειονομικής περιφέρειας και όχι μόνο των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Και βλέπουμε, έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι έχουμε φτάσει σε ένα πλατό, σε μια σταθεροποίηση. Αν αυτό διατηρηθεί, σημαίνει ότι η Δέλτα θα παραμείνει στο νησί για περίπου ένα ποσοστό 15-20%. Το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία της πανδημίας. Πάντως, έχοντας τα δικά μας στοιχεία εδώ στην Crete TV, με βάση και το ρεπορτάζ, κύριε Γκίκα Μαγιορκίν και κύριε Αχιλέα Γκίκα, σε εσάς απευθύνομαι. Τον Αύγουστο, η Κρήτη πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, με εκατοντάδες κρούσματα, σε καμία περίπτωση βεβαίως με τους αριθμούς σήμερα που είναι τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι. Όμως αυτά τα κρούσματα του Αυγούστου οδήγησαν σε μία ασφυκτική πίεση, είναι εδώ και η κυρία Μπορμπουδάκη, στα νοσοκομεία. Δηλαδή είδαμε τεράστιο αριθμό νοσηλιών, μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων, χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μετακινήσεις από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Αυτό το συγκριτικό στοιχείο του Αυγούστου, κυρία Χιλέα Γκίκα, είναι θαρρυντικό με δεδομένο ότι φτάσαμε τον Αύγουστο και πάνω από 200 νοσηλίες και σήμερα με αυτά τα κρούσματα είμαστε σε αυτή τη σταθερότητα από 120 έως 140-150. Δείχνει κάτι αυτό το στοιχείο συγκρίνοντας αυτό το κύμα του Αυγούστου για το νησί? Ναι, όπως είπαμε, η παραλλαγή όμικρον έχει μικρότερη επίπτωση στις νοσηλίες, έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τις διεθνείς αναφορές. Φαίνεται να ακολουθεί το νοτιοαφρικάνικο και το εγγλέζικο και ίσως και το αμερικάνικο προφίλ και επομένως αυτό που είδαμε το καλοκαίρι δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε τώρα. Θα επιπεδωθεί μετά από μια-δυο εβδομάδες η καμπύλη αυτή. Ήδη νομίζω ότι υπάρχει μια επιβράδυνση. Σήμερα είχαμε σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα μια αύξηση στα κρούσματα στη χώρα περίπου 1,5-2%, όχι παραπάνω. Και αυτό είναι μια πρώτη χαραμάδα
βελτίωσης. Ωστόσο, θα περιμένουμε να το δούμε, γιατί οι επόμενες μια-δύο εβδομάδες θα είναι πιο σημαντικές. Ωστόσο, πρέπει να πούμε και να καταλάβουμε ότι αυτό που η Δέλτα έκανε το καλοκαίρι δεν έχει τη δύναμη, και έτσι φαίνεται τουλάχιστον να το κάνει η Όμικρον. Από την άλλη μεριά, είναι ανησυχητικό αυτό που λέει ο συνάδελφος, ο φίλος μου Γιώργος Σουρβίνας, ότι αν παραμείνει η Δέλτα. Αν παραμείνει η Δέλτα, θα είναι ένα πρόβλημα. Διότι η Δέλτα είναι αυτή η οποία κάνει τις βαριές κλινικές εικόνες, και αν συνεχίσει να υπάρχει σε ποσοστό 20%, τότε αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου, και είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτών, είναι καμιά 350.000 άνθρωποι πάνω από 60, αν θυμάμαι καλά, αυτοί θα έχουν πρόβλημα διαχρονικό. Άρα και αυτοί θα μπορούσαν να μπλοκάρουν και τις νοσηλείες στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουν τη δυναμική σε επίπεδο χώρας να τα μπλοκάρουν τελείως και να φτάσουμε στα 800-900 μονάδες εντατικής που είναι και το capacity της χώρας, αλλά ωστόσο θα δημιουργήσουν μια δυσκολία. Και από την άλλη μεριά θα κρατήσουν ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων. Δεν θέλουμε να μείνει η Δέλτα, θέλουμε να φύγει. Και νομίζω ότι στο τέλος θα παρακτοπιστεί τελείως από την Όμικρον. Δεν ξέρω τι λέει ο Γκίκας. Γκίκα, τι λες γι' αυτό? Δεν μπορώ να προεξοφλήσω την πιθανότητα να έχουμε και τα δύο συγχρόνως. Εάν η Όμικρον είναι short-lived, υπάρχει μια πιθανότητα να παραμείνει και η Δέλτα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Δεν ξέρω στην Νότια Αφρική αν είδαν να παραμένει η Δέλτα, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχει επικρατήσει πλήρως στην Νότια Αφρική η Όμικρον. Κύριε Μαγιορκίνη, θέλοντας να συμπληρώσω στο ερώτημα του κυρίου Γκίκα, συμφωνείτε κι εσείς αυτό ότι δεν θα δούμε το επίπεδο των νοσηλιών που είδαμε τον Αύγουστο στην Κρήτη, αλλά και αντίστοιχους μήνες σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη αλλά και η Αττική? Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη πέρασε δύο δύσκολες περιόδους, και πέρυσι το φθινόπωρο αλλά και το φετινό φθινόπωρο. Η Κρήτη πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο τον Αύγουστο, που με βάση τα στοιχεία χαρακτηρίζεται και μια επιθετική μορφή της Δέλτα ως κύμα που χτύπησε το καλοκαίρι τη χώρα μας και κυρίως την Κρήτη. Βλέπετε να επιστρέφουμε σε αυτές τις νοσηλίες με αυτά τα δεδομένα? Θεωρώ δύσκολο να επανέλθουμε σε αυτές τις νοσηλίες. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πλέον έχει εμβολιαστεί, πιστεύω θα αυξηθεί αυτό. Και επίσης η ανοσία που θα αφήσει η Όμικρον σε μεγάλο βαθμό θα βοηθήσει στο να μην ξαναγυρίσουμε έτσι σε αυτά τα νούμερα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω έτσι, αλλά θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο θα φθήνει η νοσηρότητα. Και μία τελευταία εκτίμηση, και θα σας αποδεσμεύσω με αυτό. Θέλω να μου πείτε αν μέσα στο 2022 βλέπετε αυτό το τέλος τουλάχιστον αυτής της επιθετικής μορφής της πανδημίας. Γιατί τώρα 1,5 χρόνο ακούμε πολύ κόσμο και στο εξωτερικό και εδώ, εξαιρετικούς επιστήμονες, να μεταφέρουν το τέλος της πανδημίας. Είναι το 2022 η χρονιά που θα τελειώσει η πανδημία? Είναι ένας χρόνος όπου θα έχουμε σε μεγάλο βαθμό ανοσία, θα έχουμε εμβόλια καλύτερα, έτσι, έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλα εμβόλια, και θα έχουμε και φάρμακα που θα δίνονται από το στόμα. Οπότε νομίζω ότι το οπλοστάσιο μας είναι σε καλύτερη φάση και θα μπορούμε σε κάθε περίπτωση να το αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα είναι το τέλος. Πάντως δεν θα μας πιέζει με τον τρόπο που μας πίεσε το 2021. Πάντως πριν από δύο μήνες σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο κύριος Γκίκας, ο συνάδελφός σας, είχε μιλήσει για τα φάρμακα που έρχονται, και πραγματικά ήταν και μια είδηση που ταξίδεψε από την εκπομπή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν είχαν μιλήσει πολλοί άλλοι καθηγητές. Και μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να μου πείτε αυτά τα φάρμακα πόσο σημαντικό όπλο είναι για έναν ασθενή που στα πρώτα συμπτώματα θα μπορεί να τα λάβει για να αποφύγει μια σοβαρή νοσηλεία. Το βασικό στοιχείο αυτών είναι ότι, όπως είπα, τα παίρνουμε από το στόμα. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος τα φάρμακα και να πάει σπίτι του. Η μεγάλη δυσκολία που έχουμε με τις άλλες θεραπείες είναι ότι πρόκειται για ενέσιμα, τα οποία πρέπει να παρακολουθηθεί ο κόσμος για πιθανές αντιδράσεις. Και δεν μπορεί να τα πάρει, δεν μπορεί να τα πάρει μόνος στο σπίτι. Άρα λοιπόν δημιουργούν τεράστιες δυσκολίες
τα υπόλοιπα φάρμακα, οτιδήποτε είναι σε ενέσιμη μορφή, είναι πολύ δύσκολο να δοθεί, ιδίως όταν μιλάμε για άτομα τα οποία είναι μολυσματικά και δεν μπορούν να μπουν σε οποιοδήποτε κοινή μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άρα λοιπόν τα φάρμακα αυτά θα μας λύσουν τα χέρια όσον αφορά την αντιμετώπιση σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί το θέσαμε και στην αρχή της συζήτησης. Ακούμε καθημερινά για τα χιλιάδες αυτά κρούσματα, τις χιλιάδες μολύνσεις. Αυτές είναι οι μολύνσεις που προκύπτουν από τις δειγματοληψίες και από τον αριθμό των τεστ που είτε γίνονται και βεβαίως δηλώνονται. Τι γίνεται με αυτούς που αυτή τη στιγμή με ένα self-test μπορεί να βγουν θετικοί, όμως δεν το δηλώνουν. Άρα ο αριθμός της επιθετικής μορφής της όμικρον φαντάζομαι είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς, μάλλον νοσήσαντες, που νοσούν, το έχουν διαπιστώσει από ένα self-test, μπορεί να έχουν κάνει 2 ή 3 self-test, αλλά δεν τα δηλώνουν αυτά. Αυτό το φαινόμενο του να έχουν κολλήσει κάποιοι, να το έχουν πάρει και να μην έχει περάσει στο σύστημα, δεν είναι κάτι που θα το δούμε τώρα. Τώρα νομίζω είναι μικρότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Σε προηγούμενες φάσεις όπου το testing δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, πολλοί είχαν κολλήσει και δεν είχαν καταφέρει να τεσταριστούν. Όταν όμως δεν το δηλώσουν, δεν μπορούν να πάρουν και ένα πιστοποιητικό νόσησης, να υποθέσω. Για να πάρει κάποιος πιστοποιητικό νόσησης ανεμβολίαστος, θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε μοριακό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακόμα και rapid να κάνει, δεν είναι επαρκές. Αυτό είναι γνωστό.